Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εσένα, ας πούμε, το ιδανικό, αν έρχονταν ένα τζίνι και έλεγε έχεις μία ευχή. Θα ζητούσες μία επιτυχημένη καριέρα forever ή ένα επιτυχημένο γάμο με συντροφικότητα και παιδιά. Εσένα, έρχονταν ένα τζίνι, τι θα ζήταγες? Το δεύτερο, φυσικά. Γάμο, όχι, πλήττο. Μα τι να ζητήσω επαγγελματικά? Ελλάδα είμαστε. Μια χαρά τα καταφέραμε, μπράβο μας. Πάμε τώρα σπίτια μας. Με γνώρισε 21, αλλά κοντεύω τα 40, 38 έκλεισα. Πήγες και εσύ θηρίο, ε. Ναι. Μην κοιτάς που δεν μου φαίνεται εμένα. Δεν φαίνεται τίποτα, τρελαθώ. Μετά θα μας αφήσει στο Instagram τα πάντα. Πες, τι θα ζητούσες? Την Τόλη. Η φατσιά, η δερματολόγος. Το ξέρω, τα φιλιά μου στην Τόλη. Έχει πάει? Όχι. Ποτέ, ψέματα λες. Έχω πάει, Τόλη. Έχω πάει, δεν ξέρω αν έχω πάει. Λοιπόν, όχι. Τόλη, πάρτον. Στην παρούσα φάση. Αλλά μπορεί να φαινόταν η αχαριστία, θα σου έλεγα επειδή. Έχεις χάσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί τώρα σκέφτεσαι ποια είναι η σωστή απάντηση. Όχι. Εδώ πέρα το παιχνίδι είναι done. Εννοείται πώς θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου και να κάνω οικογένεια. Αλλά δεν εννοείται τίποτα. Αυτό. Όχι, δεν εννοείται τίποτα. Δεν με νοιάζει ο γάμος. Έχω τόση αγάπη μέσα μου, θέλω να τη δώσω σε ένα σύντροφο και σε παιδιά. Αυτό. Με νοιάζει αυτό. Τώρα. Το ότι μέχρι στιγμή δεν έχει βρεθεί, φταίω κι εγώ που κάνω τις λάθος επιλογές. Όχι, φταίς μόνο εσύ. Εννοείται. Εννοώ τι εννοώ. Όχι, φταίς, δεν είναι ωραία η λέξη. Έχεις την ευθύνη εσύ, γιατί αν δεν την έχεις μόνο εσύ και την έχουν όλοι πρώην, έχεις μοιράσει παντού τη δύναμή σου και δεν μπορείς να αλλάξεις. Αρχικά δεν είναι και τόσο πολύ. Ρέμισε λίγο. Όχι, δεν είναι τόσο. Καλά, εντάξει. Αλλά όχι αυτούς που ξέρεις εσύ, αυτοί που έχουν δηλωθεί, λέμε τώρα. Α, γιατί τώρα μπερδεύτηκα. Γιατί εγώ εδώ πέρα η κοπέλα είναι η Εμμανουέλα. Τι, ρε παιδάκι μου, αν μπορούσες κάτι να φτιάξεις στη ζωή σου. Όχι την προσωπική όμως, δεν θέλω να μπλέκονται. Πάνω μου, ό,τι ήθελα το φτιάξα. Ποια ζωή μου, ρε. Σίγουρα. Δεν έχει, το κότσι δεν έχει πειραχτεί. Γιατί αυτό? Όχι, το... Όχι, δεν πειράζει αυτό το σημείο, είναι δύσκολο. Τα έχεις ρωτήσει τα γόνατα, τα έχεις πάρει? Όχι, όχι, τα γόνατα και φαίνεται. Και μου κάνει ο σταματόπλο σκηνοθέτη, καμιά φορά μου κάνει κοντινά. Και του λέω, ρε, τι κάνει κοντινά στο γόνατο? Γιατί έχει μετά? Ρε, είμαι κοντά 40. Γιατί στα γόνατα κοντινά κάνουμε σε 25χρονε, όχι 40χρονε. Μα δεν φαίνει 40χρονε, μπερδευόμαστε με τον κόσμο. Στα γόνατα φαίνομαι, ρε φίλε, τι θες τώρα? Στα γόνατα φαίνεται η ηλικία, εδώ ρουφάμε. Από τις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές, τις οποίες μπορεί να έχεις δει κάτι πολύ λίγο, δεν τις βλέπεις, δεν τις παρακολουθείς, δεν τις ενδιαφέρει. Το έλεγα και σήμερα ότι το Λιάγκα, όλες τις έχω δει. Και τη Φέιρ την έχω δει και τη Δανάη και τα παιδιά στο Στάρ. Αλλά ας πούμε το Λιάγκα που είναι ο άμεσος ανταγωνισμός πολλές φορές, που πολλές φορές μπορεί να έχει πάει καλύτερα, θα βάλω το Βεάρι να τον δω. Γιατί? Για να δω, ρε παιδί μου, κάποια. Ξέρεις, ο Γιώργος είναι και δημοσιογράφος, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνει. Χειρίζεται κάποιες καταστάσεις τις πιο ενημερωτικές πάρα πολύ ωραία. Ναι. Οπότε θα δω ποια θέματα του πήγανε. Γιατί να το δεις όμως, αφού αυτό, ο χειρισμός του κάνει νούμερα. Ακριβώς, αυτό είναι γιατί το πιο τελικά. Παίζει... Ναι. Ο χειρισμός ο δικός του είναι που κάνει νούμερα. Μα ναι, γιατί τα θέματα είναι κοινά. Ό,τι παίξει, ας πούμε, πάνω κάτω ενώ όταν είναι κάτι πολύ. Άρα, ναι, είναι πολύ καλύτερο σε ένα κομμάτι και εγώ είμαι καλύτερη σε ένα άλλο. Ναι, αλλά. Ναι. Έχει γίνει πολύ πονηρή, αυτό δεν το πήρες από μένα, λυπάμαι. Είσαι πονηρή. Πονήρο φουλ, η κυρία Μάρο. Πολύ πονήρο. Αλήθεια. Ναι, είσαι πονηρή. Στα επαγγελματικά καλά είμαι, στα προσωπικά. Ναι, αυτό γύρνα το τώρα τούμπα στα προσωπικά, επιτέλους να τελειώνουμε. Τότε θα γίνω πονηρή. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θες να παντρευτείς για να κάνεις παιδιά μεταξύ μας. Να παντρευτώ δεν ξέρω ποια αν θέλω. Σου είμαι ειλικρινής, γιατί πια δεν ξέρω. Έχω απομυθοποιήσει πολύ το κομμάτι του γάμου. Δηλαδή, όλο αυτό το πεταμένα λεφτά. Πραγματικά, δηλαδή όλο αυτό το χαμό, νηφικά, φωτογράφια. Δεν θέλω. Και θα τα έκανες και στο έπακρο, ήταν πολλά λεφτά. Όχι, δεν θα τα έκανα πια. Τι θα έκανες, κάτι λιτό? Εγώ... Είδα πως ήρθες σήμερα εδώ ντυμένη. Θα πας λιτή στο γάμο σου. Μα παιδιά, συγγνώμη, έχω άδικο. Θα κάνεις έναν απλό γάμο, δηλαδή τίποτα. Έχω βάλει πολλά νηφικά σε φωτογραφίες, δεν μου λέει τίποτα αυτό. Θα ήθελα να είμαι έναν άνθρωπο, να είμαι καλά. Να είμαι ερωτευμένη. Για μένα ο έρωτας είναι πολύ σημαντικό, παιδί μου. Να κοιμάσαι με τον άλλον αγκαλιά. Και, γιατί το έχω βιώσει στη ζωή μου και θέλω να το ξαναζήσω στο έπακρο. Και να λες αυτός είναι άνθρωπος με ερωτευμένη. Κοιμάμαι πάνω του, νιώθω ασφάλεια. Ξέρεις τι είναι? Να γυρνάς στο σπίτι, παρόλο που δεν έχουν πάρει τα χρόνια. Και να βλέπεις τον τοίχο. Και να μην έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Ή ένα παιδάκι. Είναι η μοναξιά, δεν το λέω κάπως. Είναι το ότι ξέρεις και στον τοίχο βλέπεις και τα σκυλιά. Μπορεί να βλέπω και άλλα πράγματα που κουνιούνται μπροστά από τον τοίχο. Όχι, δεν έχει σημασία. Αυτό έχει να κάνει το πώς το. Εσύ τώρα το βλέπεις έτσι. Ο δικός σου φακός το βλέπει αυτό κάτι πολύ μοναχικό και μόνο. Και άσχημο. Ναι, δεν απλά. Είναι άσχημο. Δεν το θεωρείς ωραίο, δεν σ' αρέσει. Μου λες, ξέρεις τι είναι ξαφνικά το πλάνο ασπρόμαυρο. Για ποιο λόγο έχεις καταλάβει ότι αυτό που εκπέμπεις έχει να κάνει με αυτονομία και ότι εγώ θέλω να είμαι μια επιτυχημένη παρουσιάστρια? Παρόλο που μας λες κάθε τόσο με κάθε ευκαιρία για τα ερωτικά, ότι και καλά, γιατί ένας. Το έχω κόψει αυτό. Αυτά τα λάθη τα ξανακάνω. Είπα, δεν ξαναμιλάω. Δευτέρα έπαιξα απόσπασμα. Η Παρασκευή ήταν. Ναι, από την Παρασκευή άλλαξα αυτό. Από την Παρασκευή ήταν. Είπα, τώρα όποιον και να είμαι, δεν θα ξαναπώ τίποτα. Θα προστατεύσω τη σχέση μου. Αν υπάρχει και αν υπάρξει. Πώς θα γίνει να την προστατεύεις όταν είσαι τόσο πολύ στα φώτα, Κατερίνα? Ξέρουμε ότι θα πας εκεί πέρα και θα αγοράσεις κάτι από τη Λαϊκή. Ότι κατεβαίνεις στο αυτοκίνητό σου. Αρχικά μπορεί και να έχω σχέση και να μην το ξέρει κανείς τώρα. Κοίτα, μισό λεπτό. Χάνω 100 ευρώ ότι δεν ισχύει. Δεν θα κρατιώσουν από τη χαρά. Μα τι να χάσω, τι να βάλω το μισθό του Sky. Είναι πολλά τα λεφτά από την καραλάρα. Δεν τα βάζω όπως σε ρίσκο.
Του λέω πριν. Δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι θα κρατιώσουν από τη χαρά. Περνούσε καλά. Δεν θα κρατιώσουν. Παιδί μου, θα κρατιόμουν. Τι σημασία έχει. Η προσωπική ζωή είναι προσωπική ζωή. Έχω κάνει λάθη. Όχι, παρακολουθούμε, παιδί μου. Επειδή σε γιατί είμαστε... δεν παρακολουθούν όλοι καλέ. Ποιος? Το να φαίνομαι χαρούμενη στην εκπομπή και να πει κάποιο, η Κατερίνα είναι καλά, μέχρι εκεί. Αλλά το να μάθουν ποιο, γιατί, πού, τι έκανα χθε σπίτι μου, δεν το ξέρει κανεί. Ξέρει τι έκανα εγώ χθε σπίτι μου. Μπορεί χθε να μην ξέρω, αλλά προχθέ πιστεύω ότι ξέρω. Νομίζει. Και αντιπροχθέ. Αυτά που μου δείχνει. Νομίζει. Επειδή δείχνει πολλά, κάνει κι άλλα, πότε προλαβαίνει μόνο. Μα πραγματικά. Με τι σου λέω. Τι έκανα προχθέ σπίτι μου. Δεν κρατάω θέσει. Δεν με αφορά. Τι έκανε. Πού ξέρει εσύ. Πού ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να πέρασε πολύ καλά. Πέρασε καλά. Πολύ. Α, και με το ύφο. Πολύ. Μα τι να του πω. Πορτάτη. Μέφερε τώρα να με κολλήσει τον τοίχο. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για ένα σεξ. Δεν πειράζει, σεξ μπορούν να γίνονται, είναι και ανάγκες σε σωματικές. Όχι, δεν μιλάμε για αγάπη, είμαι... έρωτα και. Εγώ ναι, είμαι πιο. Το σεξ, επειδή και εσύ τέτοιο άνθρωπο και το ξέρω, δεν λέει κάτι. Όπως και σε σένα. Ήμουνα. Α, ναι, ποια σου λέει. Λέει, όλα λέει. Εγώ είμαι πολύ συναισθηματική, αγκαλιά. Αφήστε τα αυτά, θα έρθει και η αγκαλιά και το συναισθηματικό. Όχι, εγώ αυτά θέλω. Αγκαλιά, αυτά δεν μπορώ αλλιώς. Πιστεύεις είναι εύκολο κάποιος να πει, εγώ θέλω να συνάψω σχέση με την Κατερίνα καινούργια, όταν πραγματικά θέλω να καταλάβεις. Αυτό που σου λέω δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά θέλω να το καταλάβεις. Γιατί επειδή είσαι εσύ, μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι. Ναι, γιατί κάποιος αν δεν γνωρίζει την Κατερίνα, γιατί με ξέρουν. Αν δει την ομορφιά της ψυχής μου και όχι την Κατερίνα στην εκπομπή. Ναι, την αλλά Κατερίνα... είναι η Κατερίνα στην εκπομπή στο Instagram, στο γενικότερο. Στο Instagram κατηγορικά είναι, μωρέ. Ναι, παιδί, πολύ ωραία εντωμεταξύ. Τι φωτογραφίες, ποιες έβγαζες, μπράβο. Πολύ είναι κουμπάρα. Μπράβο, πολύ να. Και άλλη κουμπάρα τώρα θα βάλω. Πόσες κουμπάρες, παντού πια κουμπάρες. Τρεις κουμπάρες, ναι. Μην χάσετε. Γαμπρό, δεν έχουμε τρεις κουμπάρες. Αυτά έχεις βαφτίσει ένα-ένα. Τέσσερις και με τη Μάιρα που την πάντρεψα. Α, η κοπέλα τι ωραία, δες την εύκαιρη. Ρε παιδί μου, βλέποντας λοιπόν, παρακολουθώντας, θεωρήσε μία celebrity η οποία. Celebrity. Τώρα δεν είναι ωραία η λέξη, όχι, μην είσαι celebrity. Τι αρέσει να σε φωνάζουμε celebrity. Εγώ δεν είμαι celebrity. Τι είσαι. Ο Νικόλαος. Και εγώ η Κατερίνα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά εγώ, όχι, δεν θεωρώ ότι είμαι celebrity. Ούτε εγώ είμαι celebrity. Δεν το λέω με ποια είναι αυτή. Με βλέπεις να βγαίνω ξανά, πηγαίνω σε κοινωνικά. Έχω σταματήσει αυτά εδώ και χρόνια. Μία γνωστή. Πώς έχει αλλάξει. Συνεντέξε, δίνω πια ήρθα εδώ, σου έκανα τη χάρη. Και άλλη μια εμφάνιση θα κάνω στον τελικό του Jazz. Τίποτα άλλο. Αυτά ήταν. Α, εντάξει. Ωραία, τη χάθηκα. Το μέσα μου. Δηλαδή, από άνθρωπο προς άνθρωπο που λες και πραγματικά. Και να ήθελα, παιδί μου, και να γούσταβε ένα γκόμενο τώρα. Όχι, πώς μιλάω, έτσι, συγγνώμη. Έναν τύπο να μου άρεσε τώρα. Όχι. Μετά από αυτή τη συνέντευξη. Εκεί... πιστεύεις να με ξαναδούσε. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό είναι ο σκοπός. Να το συνδέσει. Με διέλυσε, ρε άνθρωπο. Ρε Χριστιανή μου, όχι, θέλω να σου πω ότι λοιπόν είσαι ένα πρόσωπο της επικαιρότητας. Δεν ξέρουμε και τι τίτλο, γιατί είναι εύθυκτη. Δεν έχω ξανασυναντήσει έτσι. Λοιπόν, που πραγματικά θεωρητικά πάντα μιλάμε. Εγώ που δεν σε γνωρίζω, όχι εγώ ένα που δεν σε γνωρίζει. Με ξέρει καλύτερα και από τη μάνα μου, πιστεύω. Ωραία, απλά θεωρώ ότι κάποιο δεν σε ξέρει καθόλου. Λέει αυτή η κοπέλα είναι με ένα κινητό, είναι γενικότερα πάει από εδώ, πάει από εκεί και τα εμπορικά και την εκπομπή. Από εδώ, από εκεί εννοεί με άντρε. Ποιο? Όχι, εννοεί για δουλειέ. Τι μαμάξα. Όχι, μακάρι με άντρε. Για δουλειέ λέμε. Γιατί θε να κάνει οικογένεια και τα εμπορικά είναι περισσότερα. Βέβαια, λοιπόν, όταν κάνω οικογένεια. Οι προτεραιότητε. Δεν τελείωσα την ερώτηση. Έλα. Μα η ερώτηση. Έχει κάνει πολύ μικρούτσικο, ε. Έχει κάνει πάρα πολύ μικρούτσικο. Η κοπέλα κόβει εκεί που πρέπει. Οι ερωτήσει είναι τεράστιε. Δεν σου έχουν πει πρέπει να είναι πιο σύντομε. Όχι, ποτέ δεν μου έχουν πει να είμαι σύντομο. Μου λένε τι τεράστιο που είσαι, μπράβο. Έλα, οπότε, τεράστια για πε. Για άκου λίγο γελιότητα. Ναι, λοιπόν, οπότε θεωρεί ότι ένα άντρα θα σε πλησιάσει εύκολα. Και δεν θα περάσει από το μυαλό του την πιθανότητα λοιπόν να ακουστεί μια ιστορία σας χωρίς το όνομά του. Στον αέρα που κάτι μπορεί να γίνει σε ζευγάρι, το ότι εσύ μπορεί να πεις κάτι παρά. Ήμουν ένα τριήμερο κτλ. Χωρίς να πεις πού ακριβώς, αλλά να πεις κάτι που αυτός μπορεί να μην θέλει να εξωτερικεύσει. Ναι, αυτό εννοώ. Έχεις δίκιο. Κοίταξε, όλοι έχουμε κάνει λάθη και σίγουρα έχω κάνει λάθη κι εγώ σε αυτό το κομμάτι. Όμως, από εδώ και πέρα, επειδή πήρα πολλά. Έφαγα χαστούκια στην προσωπική μου ζωή και φταίω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ίσως. Έχω μπλέξει και με λάφος ανθρώπους, χωρίς να φαίνω να τους μειώσω προς Θεού. Οι άνθρωποι να είναι όλοι καλά και να κάνουν τις ζωές τους. Όπως είμαστε, αυτό συντονίζουμε. Ναι, αλλά ένα μεγάλο χ σε όλα τα προηγούμενα και πας να κάνεις μια καινούργια αρχή. Άρα, όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις και από τα λάθη σου. Βέβαια, εμπειρίες είναι, πολύ... δεν είναι λάθη έτσι κι αλλιώς. Εσύ τα κάνεις όλα τέλεια στην προσωπική ζωή, θα σου έλεγα. Όχι. Οπότε. Μα τι γλωσσού είναι αυτή. Όχι, αυτό σου λέω. Τα έχω κάνει τέλεια. Τα έκανα όσο καλύτερα μπορούσα κάθε φορά και εσύ αυτό σου λέω. Και τώρα προσπαθώ τα λάθη που έκανα να μην τα ξανακάνω. Άρα δηλαδή το κομμάτι του να απομονωθεί εντελώς η προσωπική ζωή χωρίς να έχουμε μικρή πληροφόρηση είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι. Μα δεν υπάρχει πληροφόρηση για την προσωπική μου ζωή εδώ και πολύ καιρό. Μωρή, βλέπω τα αποσπάσματά σου. Πώς μου τα κόβει το ξυκούλα. Τα γράφει μόνη, πάει και κάνει πικά. Εγώ γενικώς μιλάω για κάποια πράγματα. Ακριβώς αυτό σου λέει. Επειδή μιλάς λοιπόν γενικώς, πιστεύεις ότι αυτό υπάρχει πιθανότητα να είναι ένα stop σε κάποιον που λέει τη γουστάρω πολύ, θέλω να τη γνωρίσω. Όχι, αλλά ρε φίλε. Γιατί όποιος με γνωρίζει θα ξεκολλήσει από μένα. Και δει τι άνθρωπος είμαι. Τώρα, αν φοβάται να με. Δεν είναι άντρα. Εγώ θέλω να σε νικώ να με προσεγγίσει και να με γνωρίσει. Όχι να με δει. Όταν σε γνωρίσει ο άλλος και δει τι άνθρωπος είσαι, ξέρω πολύ καλά θα με ερωτευτεί.
Που γιατί ξέρω ότι είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος. Και είσαι πολύ δοτικός. Και αυτό είναι το σημαντικό σε μια σχέση. Και βάζω όχι, είσαι πολύ δοτική. Όχι, δεν μιλάμε τώρα, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς. Δεν τι, είναι θες ζύγη. Να πεις πόσο φρικτή είμαι στις σχέσεις μου. Δεν... Τα έχεις ποτέ μαζί μου. Δεν σε έχω γνωρίσει. Ούτε με σχέσεις έχω γνωρίσει. Σε έχω γνωρίσει με σχέσεις. Εντάξει, λίγο τότε. Κάτι χαζά. Κάτι χαζά. Ναι. Μην τα θυμηθούμε τώρα. Όχι, όχι, μην θυμηθούμε τώρα τα παλιά. Δεν υπάρχει λόγος. Αν έρθει ένας μεγάλος έρωτας και σου χτυπήσει την πόρτα, έρθει ο απόλυτος άντρας ναι. Όπως τον έχει στο μυαλό σου, δεν μας ενδιαφέρει ναι. Πώς. Αλλά έρχεται και σου λέει, μωρό μου, άκου λίγο. Θέλω να σε πάρω να φύγουμε. Ναι. Ναι θα τα αφήσεις όλα και θα φύγεις. Ναι. Για όσο, δεν ξέρω για πόσο. Ναι. Θα το έκανες. Θα το έκανα. Πρόσεξε. Θα το έκανα, ναι. Θα το έκανες. Ναι. Να τη το ευχηθούμε. Λέγεται τι να κάνει αυτός πρωινό.